Θα συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, τον Διευθυντή Τομέα Ενημέρωσης του ΣΕΒ, να δούμε τι λέει ο ΣΕΒ, αν πιστεύει θα έχουμε θέματα και να συζητήσουμε βέβαια και ένα σχόλιο για τη χθεσινή πολύ σημαντική έρευνα που ο ΣΕΒ ανακοίνωσε, σύμφωνα με την οποία ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του. Δημήτρη, καλημέρα και πάλι από την εκπομπή Day Today. Καλημέρα και καλό μήνα, Ανέστη, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα με τον κατώτατο μισθό, θα έχουμε θέματα στις εταιρείες, είναι έτοιμες οι εταιρείες? Χθες δόθηκε και μια παράταση 8 ημερών. Ναι, είναι καλό αυτό ότι δόθηκε αυτή η παράταση για την εφαρμογή, διότι είναι μια αρκετά επίπονη διαδικασία. Από πρακτικής απόψεως μιλώ. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση και σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό, είχαμε ο ΣΕΒ, αλλά και εδώ θέλω να το σημειώσω, όχι μόνο ο ΣΕΒ, αλλά και οι περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι. Απλώς εσείς είστε ο κορυφαίος τώρα κοινωνικός εταίρος, γι' αυτό προφανώς, και... αλλά το σημειώνω αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και ζητήματα που έρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιφέρεια και οι οποίες δεν είναι μεγάλου μεγέθους κατά βάση, όπου έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα και της επιβάρυνσης που προκύπτει, αλλά και κυρίως και με τα θέματα της εφαρμογής. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να διευκολύνουμε και τη ζωή των επιχειρήσεων όταν νομοθετούμε, κάτι το οποίο το έχουμε δει κατ' επανάληψη και όχι μόνο στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, να μην συμβαίνει. Mm-hmm. Τι είχαμε πει λοιπόν εμείς εκεί σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση? Είχαμε πει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί, είχαμε πει λοιπόν ότι το Υπουργείο με την εγκύκλιο που εξέδωσε στις 18 Φεβρουαρίου φαίνεται ότι τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία. Και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το ζήτημα των τριετιών και γενικότερα με το ζήτημα της εφαρμογής του κατώτατου μισθού, μιλάω για τον νόμο 4172 του 2013 και το άρθρο 103, το οποίο συμπληρώθηκε και με μια διάταξη λίγο αργότερα από τον 4254 του 2014. Λέει λοιπόν αυτή η νομοθεσία ότι ο κατώτατος μισθός, όταν πλέον οριστεί με την καινούργια διαδικασία την οποία είδαμε και εξελίχθηκε στο όλο το προηγούμενο διάστημα, εννοείται ως μια μοναδική αξία, ένα ποσό αναφοράς. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει τριετίες για όσους έρχονται στην αγορά εργασίας μετά τις 14 Δευτέρου του 2012. Όμως η εγκύκλιος που δημοσίευσε το Υπουργείο εμφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία όμως τις ανατρέπει, αναβιώνοντας προς αυξήσεις εργαζόμενους και εργατοτεχνίτες, οι οποίες ακριβώς έχουν καταργηθεί δια του νόμου. Και το ερώτημα που τίθεται λοιπόν από πλευράς μας είναι, αν αυτό επιθυμεί το Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να νομοθετήσει αναλόγως. Διαφορετικά, άμεσα πρέπει να εκδώσει νέο εγκύκλιο, η οποία θα κινείται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία είπαμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο ορίζει. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, και το έχουμε αναφέρει σε σχέση με τον νόμο, ότι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός στο κατώτατο μερομίσθιο εννοούνται ως μοναδιές αξίες ποσά αναφοράς, δηλαδή δεν έχουν πρακτικά οριμάνσεις λόγω προϋπηρεσίας. Mm-hmm. Αυτό επειδή πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νόμος, ο καινούριος νόμος, δεν ήταν ίσως αντιληπτό, αλλά έτσι ακριβώς η νομοθεσία το τοποθετεί. Και εξ αυτού του λόγου λοιπόν έχει προκύψει αυτό ακριβώς το θέμα και γι' αυτό ο ΣΕΒ μαζί με τους περιφερειακούς βιομηχανικούς συνδέσμους τοποθετηθήκαμε στο ζήτημα του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αν μου επιτρέπεις σε αυτό το σημείο... Παρακαλώ. Ανέστη, ναι, ναι. Και θέλω να το διευκρινίσω εδώ, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα της κακής εφαρμογής νόμων, το οποίο το έχουμε ξαναδεί όπως το επισημαίνω. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι, και θέλω να είναι ξεκάθαρο και στους τηλεθεατές, από την πλευρά του ΣΕΒ έχει τεθεί πάρα πολλές φορές ότι το θέμα που έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα πρέπει αυτός, και ειδικά όσον αφορά τους χαμηλόμισθους, να βελτιωθεί. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στην ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί γνωρίζουμε από τα στοιχεία της Εργάνη, δεν είναι δικά μας στοιχεία, mm-hmm. ότι περίπου το 80% των εργαζομένων σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δηλαδή μέχρι 10 απασχολούμενους, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, είναι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο και προηγούμενα και με τον υποκατώτατο μισθό που καταργήθηκε ως γνωστόν. Άρα αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, και εκείνο που έχουμε πει είναι ότι η βελτίωση του διαθεσίμου εισοδήματος θα μπορούσε και μπορεί να γίνει μέσα από τη μείωση φορολογίας εργασίας, μέσα από τη συγκράτηση του μη μισθολογικού κόστους, μιλάμε για τη μείωση δηλαδή των εισφορών, όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί ο κατώτατος μισθός από τον μέσο μισθό και θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση όταν παίρνουμε αποφάσεις αυτές να σημαδίζουν με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η απασχόληση.
Έτσι. Και κυρίως η νόμιμη εργασία. Σωστά. Πριν πάμε στη χθεσινή έρευνα του ΣΕΒ που έχει κάνει μεγάλη αίσθηση, γιατί το ένα στους τρεις Έλληνες δουλεύουν σε δουλειές κατώτερων των προσόντων τους, ένα σχόλιο αν θες και για τη χθεσινή αρνητική εξέλιξη για την επένδυση στο ελληνικό Δημήτριο που έχουμε το Δήμο Αλίμου να προχωράει και να λέει προσφέρει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παγώσει την επένδυση των 8 δις ευρώ. Έχουμε πει κατά επανάληψη ότι αν δεν δημιουργηθεί, αν δεν προκληθεί ένα επενδυτικό σοκ, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την πορεία της οικονομίας, του ρυθμού της οικονομίας και επομένως είναι πολύ σημαντικό ότι το πώς μεταχειριζόμαστε, το τι κάνουμε με τους υπάρχοντες επενδυτές αποτελεί αν θέλετε και ένα πρόκριμα και ένα μήνυμα προς τους δυνητικούς επενδυτές. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι τέτοια μηνύματα δεν είναι θετικά και σίγουρα δημιουργούν και προβληματισμό και σίγουρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου πως το ότι μια επένδυση πρέπει να προχωρά, αυτό σημαίνει ότι αποτελεί κοινή συνείδηση και ανάγκη και από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τελευταίου πολίτη κάθε φορά. Άρα λοιπόν τα μηνύματα αυτά δεν είναι θετικά. Είναι αρνητικά και σίγουρα θα πρέπει να διευκολύνουμε και όχι να επιβαρύνουμε τη ζωή των επενδυτών. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, κεφάλαια διεθνώς υπάρχουν. Ανταγωνιστικοί προορισμοί σε σχέση με την Ελλάδα υπάρχουν επίσης. Το θέμα είναι πόσο καλά βελτιώνεις την επενδυτική σου πρόταση και πόσο ελκυστικός γίνεσαι για όλους αυτούς τους επενδυτές. Το πώς μεταχειρίζεσαι λοιπόν τους εγχώριους επενδυτές είναι ένα μήνυμα που δίνεις και προς τους έξω, γιατί οι εγχώριοι επενδυτές είναι στο τέλος της ημέρας οι πρεσβευτές που έχεις στο πεδίο της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας και τα μηνύματα και η μεταχείριση και η αντίληψη που ήδη διαμορφώνουν αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί όταν μπορείς και το προκαλείς θετικά για το πώς θα φέρεις και άλλους επενδυτές από το εξωτερικό. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στη σινή έρευνα του ΣΕΒ. Ένα στους τρεις Έλληνες, λέει ο ΣΕΒ, εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του. Εγώ το διαβάζω, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν να φύγουν με τον brain drain, Δημήτρη? Όχι, δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι αλήθεια ότι στη χθεσινή μας ειδική ανάλυση που κάναμε για τον τομέα της εργασίας και που εντάσσεται σε μια σειρά εκθέσεων που έχει βγάλει ο ΣΕΒ με θέμα το μέλλον της εργασίας, μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πεδίο της οικονομίας. Λέμε λοιπόν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το χάσμα προσόντων, το χάσμα δεξιοτήτων, αυτό που λέμε skills gap, ναι. Το οποίο δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο, έτσι, είναι και ευρωπαϊκό και η πάση περιπτώσει το βλέπουμε να συμβαίνει και αλλού. Όμως στην περίπτωση της Ελλάδος είναι αρκετά ανεπτυγμένο και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ένα ποσοστό υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων, οι οποίοι όμως δεν απασχολούνται σε θέσεις αντίστοιχων προσόντων. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι απασχολούνται κυρίως σε τομείς της αγοράς, οι οποίοι αφορούν κυρίως τα μη εμπορεύσιμα προϊόντα και αγαθά, όπως είναι παράδειγμα ο δημόσιος τομέας, όπως είναι επίσης το κομμάτι του λιανικού εμπορίου, ίσως και του χοντρικού εμπορίου, ακόμα και της εστίασης. Μιλάμε λοιπόν για κλάδους οι οποίοι δεν είναι έντασης γνώσης ως επιτοπλίστων, αφορούν τα μη εμπορεύσιμα διεθνώς προϊόντα και υπηρεσίες και εκεί έχουμε μια υποαπασχόληση ουσιαστικά υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που αξίζει να σημειωθεί και το λέμε στην έρευνα, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα, απασχολείται κυρίως στους τομείς των εμπορευσίμων, των διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων, όπως είναι ο τομέας της μεταποίησης, για παράδειγμα, όπως είναι ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας. Το μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εργαζόμενους, περισσότερες θέσεις εργασίας σε αυτούς ακριβώς τους τομείς, για να απορροφηθούν στην προκειμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι, τα νέα παιδιά τα οποία αποφοιτούν από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια της χώρας. Όπως επίσης χρειάζεται και μια διασύνδεση σε κάθε περίπτωση, μια αντιστοίχηση αν θέλετε του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες και με τις ελλείψεις και με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση από την πλευρά των επιχειρήσεων και της εργασίας. Και σε αυτό το πεδίο νομίζω ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε πάρα πολλά, όπως επίσης χρειάζεται και μια βελτίωση και της τεχνικής εκπαίδευσης, διότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στον τομέα της εργασίας. Ξέρετε, πολλές φορές, και αυτό το έχουμε δει και συμβαίνει ακόμα και σήμερα, είναι μια ροπή της ελληνικής κοινωνίας το φαινόμενο αυτό. Πολλοί κόσμος σπρώχνει, αν θέλετε, τα παιδιά σε πανεπιστημιακές σχολές, όπου όμως μετά δεν υπάρχει αντικείμενο απασχόλησης πολλές φορές. Ενώ υπήρχε κάποτε η προσδοκία του δημοσίου, το οποίο εύκολα απορροφούσε τόσους τέτοιους αποφύτους, σήμερα δεν μπορεί.
και δεν θα μπορεί και στο μέλλον. Και πολλοί από αυτούς ακριβώς έχουν μεν σπουδάσει, έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν έχουν προσαρμόσει αυτή την εκπαίδευση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της καινούργιας εποχής. Πρέπει και οι γονείς, Δημήτρη, να εκπαιδευτούν, νομίζω. Και οι γονείς, οι οποίοι και αυτοί πιέζουν τα παιδιά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται και να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αφορούν το μέλλον. Ναι. Και το μέλλον διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, από τις διεθνείς αγορές, από τις ανάγκες να. Και σε κάθε περίπτωση είναι οι τομείς των διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων, όπως λέμε, αυτοί δηλαδή που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στις διεθνείς αγορές, οι οποίοι θα έπρεπε και είναι αυτοί που θα δώσουν τον τόνο όσον αφορά την απασχόληση. Άλλωστε, αυτοί οι κλάδοι και αυτοί οι τομείς είναι που παράγουν και τις καλύτερα αμοιβόμενες, δηλαδή θέσεις εργασίας. Σωστά. Δημήτρη Βέργα, ευχαριστώ θερμά. Σου εύχομαι ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, Νέστη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Να είσαι καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, ο διευθυντής του τομέα ενημέρωσης του ΣΕΒ.